Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς πάνε οι προετοιμασίες για τις χριστουγεννιάτικες ημέρες. Αν είστε σε ευχάριστη διάθεση, αν δεν είστε, αν σας αρέσουν τα Χριστούγεννα. Θέλω να μου τα πείτε όλα, παιδιά, όλα. Και τι προτιμάτε αλήθεια, την ημέρα των Χριστουγέννων και την παραμονή, έτσι που έχουμε τραπέζια, γιορτές, τον Νατάλο, ξέρετε, οι πιο πολύ κλασικοί Έλληνες, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι και τόσο, είμαι πιο μοντέρνα, θα έλεγα, βασικά πιο πολύ στο σήμερα είμαι, θεωρώ. Και πώς έχουν αλλάξει αυτά, θα τα πούμε. Είμαι πιο πολύ άλλου στυλ, θα σας τα πω μετά όμως, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε και λιγάκι. Χαρούμενη που μιλάω μαζί σας, αυτό μόνο. Είμαι χαρούμενη που μιλάω μαζί σας. Έχουμε σήμερα βλογκάκι, haul, αλλά θα μιλήσουμε κιόλας. Θα σας δείξω κάποια πράγματα που έχω αγοράσει και που έχει αγοράσει και ο Μάκης. Είναι και αυτός μέσα και δεν είναι. Έχει τραβήξει κάποια πλάνα. Θα ακούσετε τη φωνούλα μου πάνω σε αυτά. Κάντε μου εγγραφούλες, κάντε μου like, share και ό,τι άλλο έχετε ευχαρίστηση. Ό,τι θέλετε. Σας περιμένω και στο Instagram και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ, εσείς που με ξέρετε εδώ και καιρό εδώ στο κανάλι, είτε και όχι πολύ καιρό, γιατί όποιος με παρακολουθεί, έστω και μία-δύο φορές αν με έχει παρακολουθήσει, έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, γιατί εννοείται ότι δεν μπορώ να κρυφτώ, φαίνονται όλα ό,τι συμβαίνουν, βγαίνουν στο πρόσωπό μου. Ξέρετε ότι εμένα, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να παρατηρώ, μ' αρέσει να... και όχι μόνο έξω στους ανθρώπους γύρω μου, αλλά και μέσα μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το τελευταία χρόνια το λέω καιρό, πρέπει να το σταματήσω. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που το δουλεύω. Παρατηρώ ότι... λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, πόσο πιο διαφορετικά, πόσο πιο ελεύθερα ζούνε τα δικά μου τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, θα πω για τη δικιά μας την οικογένεια, τα Χριστούγεννα, αυτές τις γιορτές, γενικά σαν παιδική ηλικία, πόσο πιο διαφορετικά, πιο ελεύθερα, πιο διαφορετικά θα πω, αλλά σίγουρα έχει και η ελευθερία την μεγάλη σημασία. Όσον αφορά, ρε παιδί μου, αυτό με τις υποχρεώσεις, αυτό με τα... ας πούμε, εγώ σαν παιδί θυμάμαι ένα πολύ μπρουτάλ, έτσι, μια πολύ μπρουτάλ κατάσταση τα Χριστούγεννα, με σφαξίματα, με να ακούω χοιρινά να ουρλιάζουν, με το που σφάζονται να μπαίνουν στο πιάτο μου. Όλα αυτά εμένα, οι γαλοπούλες την πρωτοχρονιά, όλα αυτά εμένα με κάνανε να νιώθω αρκετά περίεργα, όπως και να ήταν. Δεν ξέρω τώρα, η αναδρομή στο παρελθόν, δεν ξέρω πώς μου ήρθε να την κάνω. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, πόσο πιο διαφορετικά ζούνε τα δικά μας τα παιδιά. Η επιλογή που έχω κάνει εγώ και ο Μάκης στη ζωή μας να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με πολύ διαφορετικό τρόπο, και εννοείται για διαφορετικές γενιές πια. Εντάξει, ο καθένας όπως του αρέσει, απλά... όλο αυτό το θέμα, το ότι πρέπει να ακολουθώ κάποια συγκεκριμένα standards, πρέπει να το δούμε ο καθένας διαφορετικά μέσα του. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε εμείς, τι μας κάνει χαρούμενος και τι κάνουμε για να είναι οι άλλοι χαρούμενοι. Άκουγα πρόσφατα μία παιδοψυχολόγο στο Instagram να μιλάει σε stories και να λέει ότι πόσο διαφορετικά... είναι τα πράγματα όταν σκέφτεσαι ότι πρέπει να το παιδί, ακόμα και σε ενήλικη ζωή, να θυσιάζει πράγματα για τους γονείς του, για τους συγγενείς του, για διάφορους ανθρώπους, να θυσιάζει τον εαυτό του για να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια δεν θα είναι ποτέ καλά, γιατί υπάρχουν πολλά προσωπικά θέματα από την παιδική ηλικία που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, όλους εμάς που είμαστε σε αυτή τη γενιά, στην πιο πριν λιγάκι και στην πολύ πιο πριν, σε πολλές γενιές πιο πριν από μένα, και στην τωρινή δηλαδή. Την άλλη φορά σκεφτόμουν
όταν έπαιρνα εκείνη την κοπέλα που σας είχα πει ότι με είχε φωνάξει στο... που είχε γίνει έτσι στο μαγαζί, με είχε φωνάξει κάποια στιγμή, είχε κάνει μια έκρηξη φοβερή. Και μου έλεγε την ιστορία της, πώς ήταν τα παιδικά της χρόνια. Τη ρώτησα για να μάθω, γιατί θέλω να βλέπω και λίγο από πίσω του τι κρύβεται. Όχι ότι, ξέρεις, θα δεχτώ μια συμπεριφορά, απλά θα καταλάβω από πού προέρχεται. Με βοηθάει στο να μην παίρνω προσωπικά αυτό που άλλος εκδηλώνει πάνω μου. Και μου εξήγησε κάποια πράγματα και αναρωτήθηκα εκείνη την ώρα και νευρίασα κιόλας παράλληλα, γιατί μου είπε ότι συνεχίζει να είναι, ενώ είναι 26 χρονών, παιδιά, είναι πολύ πιο πριν από μένα, είναι 10 χρόνια σχεδόν μικρότερη μου, και συνεχίζει, λέει, να είναι μαμά για τη μαμά της, μαμά για το παιδί της και μαμά για τον αδερφό της. Και εκεί τσαντίστηκα πάρα πολύ, γιατί λέω, δεν είναι δυνατόν ακόμα η νέα γενιά. Θα μου πεις ένα δείγμα, είδες, ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου. Ελπίζω να μην γίνεται. Ελπίζω ο κάθε άνθρωπος να ζει τη ζωή του όπως την θέλει, να μην θυσιάζει καμία ζωή για κανέναν άνθρωπο. Θα ήθελα ιδανικά να υπήρχε ένας κόσμος που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, για να μην είναι εντελώς εξωπραγματικό αυτό που θέλω να ευχηθώ, να είναι πραγματικά ελεύθερος. Ελεύθερος στις επιλογές του, ελεύθερος στις αποφάσεις του, ελεύθερος να ζήσει αυτό που θέλει. Να φάει τα μούτρα του, να μην τα φάει, να προσέξει, να μην προσέξει. Αυτά είναι, ρε παιδιά, αυτό που θα πρέπει να είναι η ζωή. Και όχι να είμαι θυσιασμένος σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν να σε φέρουν στον κόσμο, αλλά εσύ θα πρέπει να τους έχεις υποχρέωση μια ζωή. Να ακολουθείς τα δικά τους τα μοτίβα, να ακολουθείς τη δικιά τους την πεποίθηση, ακόμα κι αν πάει πολύ κόντρα με τις δικές σου τις αξίες. Αυτά πώς μου ήρθαν τώρα να τα πω, δεν τα είχα κανονισμένα, ξέρετε εσείς, αλλά οι σκέψεις μου είναι για... θέλω να τις μοιράζομαι, δεν θέλω να τις κρατάω για μένα, το κάνω και με το Μάκη αυτό, καθόμαστε... και συζητάμε για πάρα πολλά πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό, και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω και την οπτική του άλλου πάνω στα ζητήματα που με απασχολούν εμένα, έστω και για λίγο που απασχολούν το δικό μου το μυαλουδάκι. Και εμείς τα Χριστούγεννα συνήθως πηγαίνουμε κάπου βόλτα. Πέρυσι είχαμε πάει στη Στουγκάρδη μία μέρα, ανάλογα με το budget που έχουμε κάθε χρόνο αποφασίζουμε να κάνουμε. Το 2019 μόνο δεν είχαμε κάνει κάτι, γιατί ήταν ο COVID και εμείς δεν ήμασταν καλά. Και τα προηγούμενα χρόνια, μόνο μία χρονιά που ήμουν έγκυος, που δεν επέτρεπε η γιατρός, ας πούμε, να κάνω ταξίδια. Αλλιώς τα Χριστούγεννα, τη μέρα των Χριστουγέννων, είμαστε εκτός. Ακόμα και όταν ήμασταν στην Ελλάδα, φροντίζαμε ή ανήμερα Πάσχα ή ανήμερα γιορτές να είμαστε εκτός, για να μην μπαίνουμε στη δύσκολη και άχαρη θέση στο να επιλέξουμε σε ποιο σπίτι θα πάμε να κάνουμε γιορτές, τέλος πάντων. Δύσκολα, η ελληνική οικογένεια έχει πολλά, είναι πολύ περίπλοκη, it's complicated. Και θα πάμε διακοπές 3-4 ημέρες και μετά θα γυρίσουμε και θα κάνουμε παραμονή πρωτοχρονιάς με φίλους. Συνήθως έτσι κάνουμε εμείς. Είτε θα είμαστε... Πιο συχνά είναι το να καλούμε κόσμο την παραμονή πρωτοχρονιάς. Σπάνια, πρέπει να έχουμε πάει μία ή δύο φορές όλες και όλες σε άλλο σπίτι να γιορτάσουμε. Μ' αρέσει εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάνει μια προετοιμασία, γιατί θέλω να φτιάξω μια βασιλόπιτα αλλά γκράντε όμως, γιατί έχω καιρό να δημιουργήσω. Πήρα ζαχαρόπαστες, έχω κάνει ετοιμασία, έχω φτιάξει σχέδια στο κεφάλι μου. Τα έχω όλα, ξέρεις, στο περίπου και συγκεκριμένα, και τα δύο μαζί. Και περιμένω πώς και πώς να δημιουργήσω, αφού πρώτα πάμε, κάνουμε και πάρουμε την εμπειρία του ταξιδιού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις εικόνες διαφορετικές στη ζωή σου.
Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός και να πάμε και στην Αμερική, που είναι ένα ακόμα από τα όνειρα που έχουμε με το Μάκη. Και εννοείται με τα παιδιά. Θα το δούμε και αυτό. Λογικά μπορεί σε κάποια χρόνια που θα έχει μεγαλώσει και ο μικρούλης και θα είναι λίγο πιο ανεξάρτητος, να τα καταφέρουμε και με βάση το budget πάλι να τα καταφέρουμε και να πάμε. Μακάρι. Μετά δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Ήταν η Disneyland, πήγαμε, τα καταφέραμε, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά ήταν πιο πάνω και από αυτό που περιμέναμε. Και γενικά θέλω να ζήσω εμπειρίες, ρε παιδί μου, να μπορέσω να είμαι καλά υγιής και να μπορέσω να ζήσω εμπειρίες από άλλα διαφορετικά μέρη. Είναι όνειρο ζωής, να δω και άλλα πράγματα και άλλα. Τέλος πάντων, αυτά που έχω στο μυαλουδάκι μου, που είμαι έτσι πολύ ένθερμη και δεν κάθομαι στον ποπό μου, και ανυπομονώ για τις ημέρες αυτές που έχουμε κάνει και ένα πλάνο το τι θα φτιάξουμε και θέλω να σας τα πω. Την εβδομάδα που θα λείπουμε για διακοπές δεν θα ανεβάσω βιντεάκι όπως αυτά που γνωρίζετε, τα κλασικά βιντεάκια. Θα προσπαθήσω όμως να ανεβάσω ένα από αυτά τα πιο μικρά, για να μην χάσουμε και την επαφή, να πούμε και τις γιορτινές μας, έτσι, τις ευχές μας, και να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον εδώ πέρα. Μετά για την παραμονή θα έχω άδεια εκείνες τις ημέρες. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ή δύο βλογκάκια μέσα στην εβδομάδα για να τα δείτε, να τα παρακολουθήσετε, που θα είμαστε και οικογενειακά εδώ. Και τώρα εγώ θα κάνω το εξής. Θα πάμε μέσα στην κουζίνα. Αυτά τα νέα μας. Σήμερα δεν δουλεύω. Αυτή τη βδομάδα είμαι πρωινή. Θα πάω αύριο και μεθαύριο και το Σάββατο. Και μετά θα ριβάρουμε. Θα μαζέψω, θα κάνω βαλίτσα, μία για μας, μία για τα παιδιά, και θα φύγουμε μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το τι πήρα τώρα εγώ εδώ, επάνω βλέπετε τα advent calendar από τα παιδιά. Σήμερα θα φτιάξω με τα παιδιά κουλουράκια και θα φτιάξω γλάσο για να τα διακοσμήσουμε. Θα έχουμε έτσι λίγο τέτοιο. Χτες ήμουν πεθαμένη από τη δουλειά, δεν κουνήθηκα καθόλου. Είχε το παιδί ταϊκβοντό η Αριάδνη και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Δεν σηκώθηκα, εννοείται, παιδιά. Κοίταξα τον εαυτό μου. Το παιδί έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να της πεις, δεν την πειράζει. Τουλάχιστον έτσι λέει. Θέλει και αυτή να κάτσει λίγο στο σπίτι, να δει και τη μαμά της. Παίζει και με τον αδερφό τους, βλέπουν και λίγο τηλεόραση. Εντάξει, τώρα έχουμε κλειστεί λίγο μέσα. Η αλήθεια είναι. Θα σας τα δείξω και αν έχω διάθεση, γιατί εγώ αυτά της Βασιλόπιτας τα φτιάχνω όταν έχω ντεκόρ με ζαχαρόπαστα. Τα φτιάχνω 2 μέρες πριν. Τα βάζω ψυγείο και μετά τα ντεκοράρω, γιατί και η Βασιλόπιτα θέλει και τη δική της διαδικασία. Τι με έπιασε σήμερα με εσάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα πως έχει το πράγμα. Εγώ Βασιλόπιτα δεν παίρνω απ' έξω. Λογικά θα υπάρχει για να πάρουμε και από απ' έξω. Αλλά εγώ θέλω να την φτιάξω τη Βασιλόπιτα. Δεν θέλω να την πάρω απ' έξω. Κάτσε να κάνουμε ένα zoom εδώ και να σας δείξω τι έχω πάρει. Εδώ. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Έχω φτιάξει παλιότερα 2 φορές, τα προηγούμενα 2 χρόνια, Βασιλόπιτα με ζαχαρόπαστα. Τι έκανα. Θα σας πω τι έκανα και εσείς αν θέλετε μπείτε και δείτε το βιντεάκι. Πήγα και πήρα ζαχαρόπαστες στο Νατάλο, θα σας τα πω. Παίρνω το κέικ αλλά χωρίς την τρύπα μέσα, έτσι. Το ψήνω. Όταν πάρει από πάνω, το καλύπτω με αλουμινόχαρτο για να ψηθεί όλο μέσα-μέσα. Γιατί όταν δεν έχει την τρύπα είναι πολύ πιο δύσκολο να ψηθεί. Λεπτομέρεια, αλλά κάνει τη διαφορά. Κέικ κανονικότατο. Όπως φτιάχνουμε ένα κέικ. Εγώ φτιάχνω συνήθως κέικ βανίλια σοκολάτα. Άμα θέλω κιόλας, βάζω και καμιά φορά κομμάτια σοκολάτας, να γίνει λίγο διαφορετικό. Αυτό εδώ τώρα το κρυώνω στο ψυγείο, το βάζω σε μεμβράνη, το αφήνω στο ψυγείο έτσι αρκετές ωρούλες να κρυώσει όλο το κέικ, αφού έχει κρυώσει πιο πριν. Τέτοια πράγματα δεν χρειάζεται να τα λέμε, έτσι. Τα αφήνουμε, κρυώνει εντελώς. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη, το βάζουμε ψυγείο. Την επόμενη μέρα
αφού έχουμε φτιάξει όλα τα ντεκόρ, θα το πάρουμε το κέικ, θα του βάλουμε από πάνω βουτυρόκρεμα για να κολλήσει ζαχαρόπαστα από πάνω. Διαφορετικά, παιδιά, δεν θα κολλήσει έτσι από μόνο του. Θέλει ένα υγρό στοιχείο, θέλει ή βάζεις την γκανάς, βάζεις, αλλά εγώ δεν τη συστήνω, γιατί το άσπρο, εάν κοπεί η ζαχαρόπαστα, θα σου φανεί από μέσα η γκανάς που θα είναι, εκτός και φτιάξει άσπρη γκανάς. Δεν ξέρω, παιδιά, δείτε τα κι εσείς, εγώ βήμα-βήμα από Pinterest, από βιντεάκια, από διάφορα, παίρνω από εδώ και από εκεί ιδεούλες και κολλάω αυτά που εμένα με ενδιαφέρουν και που μπορεί να προσαρμοστεί σε μένα, έτσι, στα δικά μου τα μπορώ. Λοιπόν, πόσο μου στοίχησαν τα υλικά για να φτιάξω μόνη μια βασιλόπιτα τέτοιου τύπου, η οποία θα είναι, ρε παιδί μου, θα έχει πράγμα, είναι εντυπωσιακή όσο να κάνεις με τη ζαχαρόπαστα. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι λένε ότι δεν μου αρέσει η ζαχαρόπαστα να την τρώω, γιατί είναι σκληρή το νατάλο, η ζαχαρόπαστα, παιδιά, άμα την αφήσεις έξω από το ψυγείο, μαλακώνει και γίνεται σαν τη βανίλια που τρώγαμε παιδιά, το υποβρύχιο. Έτσι είναι η ζαχαρόπαστα. Και για να μην χρησιμοποιήσω χρώματα και χαλάσει η υφή της ζαχαρόπαστας, πήγα και πήρα κομμάτια από το κάθε ένα σε χρώμα που χρειαζόμουν. Όλα τα υλικά που πήρα, συν αν βάλεις και του κέικ, στοίχησαν όλα μαζί γύρω στα 35 με 40 ευρώ, παιδιά. Η δουλειά μου εννοείται που θα βάλω είναι αρκετές ώρες, αλλά παιδιά δεν το συγκρίνω, δηλαδή δεν θέλω να πάω να πάρω έτοιμο, δεν το κρίνω, εγώ δεν θέλω να πάρω έτοιμο, είναι για μια ευκαιρία για να δημιουργήσω. Όπως και να το καλέσω μία φορά στο τόσο φίλους στο σπίτι και να απολαύσω αυτή τη στιγμή με το να εννοείται τα έχω προλάβει πριν να τα έχω κάνει, να έχω κάνει την προετοιμασία μου, να έχω σκεφτεί να μην, φέτος τουλάχιστον έτσι σκέφτηκα, να μην κουράσουμε πιο πριν για να είμαι καλά, άνετη και ωραία, να περάσω καλά την ώρα μου με τους φίλους μου, με την παρέα μου, και να μην χρειάζεται να είμαι μέσα έξω στην κουζίνα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τι πήρα από αυτά, για να πάρετε ιδέα. Στην αγορά, λογικά και στην Ελλάδα, θα υπάρχει αυτό εδώ. Όσες με παρακολουθείτε εδώ, ξέρετε ότι το χρησιμοποιώ συνέχεια, μου είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται καν να κάνω τίποτα. Καταρχήν θα χρειαστείτε και ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη χρησιμοποιείται για τη ζαχαρόπαστα, σαν να είναι το αλεύρι για το φύλλο, σκεφτείτε. Μπορείς να ανοίξεις χωρίς να κολλήσει. Και ό,τι χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι θα πρέπει να κάνετε τα χέρια σας συχνά πυκνά με την ζάχαρη άχνη. Και να μην το αφήνετε έτσι πάρα πολύ ώρα έξω να ξεραθούν και τα λοιπά, ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ρολό το οποίο μπαίνει από πάνω κατευθείαν από το κέικ σου. Είναι σχεδόν σε αυτό το μέγεθος. Είναι έτσι σε χαρτάκι αντικολλητικό. Το βγάζεις, έχει και ένα ρολό, το ρολάρεις και το αφήνεις να πέσει. Το ισιώνεις μετά, σιγά σιγά. Παιδιά, αυτά όλα υπάρχουν στο βιντεάκι, άμα σας ενδιαφέρει πείτε να δείτε. Πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα, πραγματικά. Εφέτος πήρα κίτρινο, σοκολατένιο για να φτιάξω Ρούντολφ, πράσινο που θα φτιάξω ταγκί γύρω γύρω και κόκκινο που είναι πολλά πράγματα να γίνουν με κόκκινο. Λοιπόν, έχω κουπάτ. Ψάξε να βρεις κουπάτ στο Amazon, στο eBay, υπάρχουν πάρα πολλά, αν τα λέω καλά. Είναι με γράμματα, με αριθμούς. Εγώ ας πούμε εδώ σκέφτηκα φέτος να κάνω το χω-χω-χω. Εγώ θα φτιάξω βασιλόπιτα, αλλά θα είναι χριστουγεννιάτικο το mood. Δηλαδή θα κάνω Άγιο Βασίλη, θα κάνω Ρούντολ, θα κάνω τέτοια πράγματα επάνω. Δηλαδή θα είναι σαν τούρτα Χριστουγέννων. Αλλά θα την κάνω βασιλόπιτα εγώ. Έτσι θέλω εγώ, έτσι θα κάνω. Ποιος μου λέει όχι εμένα. Με ρωτάς, πού κολλάει ο Άγιος Βασίλης. Με την αλλαγή του χρόνου θα σου πω όσο κολλάει ο Άγιος Βασίλης με το ότι φέρνει τα δώρα την παραμονή πρωτοχρονιάς. Τουλάχιστον τα έφερνε όταν ήμουν εγώ παιδάκι. Λοιπόν, κι άλλα κουπάτε εδώ.
Και επειδή αυτό το γκί είναι αρκετά μεγάλο και μου βγήκε πέρυσι αρκετά μεγάλο, δεν μου άρεσε τόσο πολύ οπτικά στο να έχω ένα τόσο μεγάλο φύλλο πάνω στην τούρτα, είδα στο ίντερνετ ότι όποιος ήθελε να φτιάξει τέτοια φυλλαράκια έπαιρνε ένα στρογγυλό κουπάτ και μετά πήγαινε και με αυτό εδώ που είναι για γκαρνίρ, παιδί μου, να βάζεις, να διακοσμείς τέλος πάντων, πατάς στα πλάγια το κύκλο και αφήνεις αυτά τα κενά και δημιουργείται ένα φυλλαράκι. Τώρα, το αν θέλω εγώ 15 φυλλαράκια, φαντάσου πόση ώρα θα με πάρει να κάνω αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, ακόμα και 2 και 3 ώρες, αν κάτσω να κάνω αυτό το πράγμα, όταν εγώ δω το αποτέλεσμα, ρε παιδιά, τι χαρά κάνω δεν ξέρετε, κάθομαι και κάθε 3 και λίγο ανοίγω και το ισχύει το ίδιο και με τις τούρτες που φτιάχνω στον Απόλλωνα, είτε που έχω φτιάξει άλλες φορές, είτε σε μένα, γιατί το λέω στον Απόλλωνα και σε μένα, γιατί ο Απόλλωνας και εγώ είναι που γιορτάζουμε συνήθως και στο Μάκη, αλλά ο Μάκης του κάνω έτσι πιο σοκολατένια κατάσταση, δεν κάνω τόσο με ζαχαρόπεστας και αυτά, ανάλογα τι του αρέσει. Τώρα τον Απόλλωνα, επειδή είναι και παιδάκι, του κάνω εντυπωσιακά. Η Αριάδνη, στην Ελλάδα συνήθως το γιορτάζουμε, γιατί είμαστε εκεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι και παίρνουμε από το ζαχαροπλαστείο, γιατί είμαι και εγώ σε διακοπές, θέλω έτσι να τα φτιάξουν λίγο πιο επαγγελματικά, ξέρεις. Αυτά. Και πήρα και μία κορδέλα για το γύρω-γύρω που έχει χρυσό και πήρα και αυτά εδώ, τα οποία μέσα έχουν και ασημένια μπαλάκια και διάφορα και θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα στα κουλουράκια που κάνουν εδώ οι Γερμανοί, τα πλέτσιεν, και κάθονται και διακοσμούν από πάνω και τέτοια. Θα βάλουμε και από αυτά. Τώρα το μπλε δεν ξέρω αν θα τα βάλω τα μπαλάκια. Με χαλάνε κιόλας, αλλά νομίζω ότι θα μου χαλάσει όλο την αισθητική του κόκκινου με το κίτρινο και το λευκό και το καφέ. Το μπλε είναι λίγο παράτερο. Θα το δούμε αυτό. Αυτά, από νέα θα τα ξαναπούμε. Θα δω τι άλλο βιντεάκι θα σας κάνω πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Σίγουρα θα ξαναβγω να σας πω και τις ευχές μου. Εννοείται, ανταποδίδω τις ευχές των καλές γιορτές και όλα αυτά που μου έχετε γράψει ήδη όταν είδατε και το τελευταίο βίντεο με τα χιόνια που πήγαμε και βόλτα και αυτά. Ανταποδίδω, εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά, υγιείς, εννοείται και στο σώμα και στη ψυχή, να μην τα λέμε πολλές φορές. Και αυτό, ψυχική ηρεμία, υγεία, αγάπη, αγκαλιές, να ζήσουμε τις στιγμές, να τις εγκλωβίσουμε μέσα μας, την καρδιά μας και να μην τα περνάμε όλα μηχανικά. Και αυτό που ήθελα να σας πω για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, είναι το εξής. Έχουμε κανονίσει με το Μάκη, πήραμε 2 κοτόπουλα, επειδή ήταν μικρούτσικα τα πήραμε 2, θα τα φτιάξουμε με πατάτες στο φούρνο, θα φτιάξω και τη βινεγκρέτ μου και όλα αυτά, πώς λέγεται, μαρινάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα αυτά, θα τα βάλουμε στο φούρνο και θα γίνεται μόνο του. Το μόνο που θα κάνω είναι να φτιάξω ένα ψωμί το πρωί του Σαββάτου για την παραμονή, να το ψήσω, να είναι ωραίο, φρέσκο. Και θα φτιάξω και μία τηγανιά, κάπου κοντά εκεί στην ώρα που είναι να φάμε, γιατί δεν θέλω να είναι και, ξέρεις. Ίσως τη φτιάξω 2-3 ώρες πριν έρθουνε, γιατί θα έρθουν και για καφέ, θα κάτσουμε να πούμε τα δικά μας, ξέρεις. Και θα φτιάξω εκείνη την ώρα πάρα πολύ ελάχιστα πράγματα, θα τα έχω όλα πάνω στο τραπέζι μου και το λέω σαν συμβουλή, μην είστε όλη την ώρα στην κουζίνα. Ο κόσμος που έρχεται για εσάς, έρθει να σας δει, να μιλήσετε και πιο πολύ για τον ίδιο τον εαυτό σας, να κοιτάξετε πώς θα είστε πιο καλά, πώς θα είμαι πιο καλά, να μην αγχώνομαι, πώς δεν θα αγχώνομαι όταν τα έχω καλά προετοιμασμένα τα υπόλοιπα πριν, δεν κάνω κάτι που είναι για εκείνη την ώρα να γίνει, για να μην αγχώνομαι να είμαι και μέσα στους καλεσμένους μου και μέσα στην κουζίνα. Και να είμαι εγώ καλά, αυτό πάνω απ' όλα να είμαι εγώ καλά, αλλιώς δεν θα είναι κανένας. Δηλαδή θα φαίνεται. Έχει τύχει να έχω πάει σε σπίτι ρε παιδιά τέτοιες μέρες
Και να είναι η κοπέλα στα μαύρα της στα χάλια, να είναι κουρασμένη, να είναι τσακωμένη με τον άντρα της. Να είναι χάλια για να προλάβει όλα αυτά. Και φυσικό και επόμενο ήταν να μην είναι καλά και μετά φυσικά το παίρνεις και εσύ προσωπικά και λες πω έβαλα τον άλλον σε τέτοια διαδικασία. Όμορφα πράγματα, ωραία. Οι γιορτές δεν είναι για την κούραση. Οι γιορτές είναι για να περάσουμε ωραία, όμορφα, χαλαρά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό και το πρωί ο Μάκης, δηλαδή μοιράσαμε τις δουλειές. Το πρωί ο Μάκης θα κάνει κεφτεδάκια και θα έχουμε στο μενού τηγανιά, κεφτεδάκια, κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, σαλάτα, ψωμάκι φρεσκοζυμωμένο και ψημένο. Θα κάνω και μία τυροκαυτερή δικιά μου. Και παιδιά, αυτό θα είναι το φαγητό μας για 7 άτομα. Μια χαρά θα είμαστε, η βασιλόπιτά μας και καλή διάθεση. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, πιστέψτε με. Τα πάρα πολλά τραπέζια τα έχω κάνει και παλιότερα, έχουν μείνει πολλά φαγητά. Έχω μείνει κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, χωρίς να είμαι γεμάτη. Τώρα πια κοιτάω πρώτα τη Δημητρούλα. Κοιτάω πρώτα να είμαι εγώ καλά, να κάνω αυτό μέχρι το σημείο που με ικανοποιεί εμένα και νιώθω γεμάτη, για να μπορέσω, όπως σας είπα πριν, να απολαύσω με όλους και χωρίς νεύρα και χωρίς τίποτα. Αυτά! Τώρα θα σας δείξω τα ψώνια που πήρε ο Μάκης και θα ακούτε τη φωνούλα μου από μέσα. Για πάμε! Εδώ βλέπουμε τι πήρε ο Μάκης από το σούπερ μάρκετ. Συνήθως είναι τα κλασικά αυτά που παίρνουμε εμείς. Και πάμε να δούμε αναλυτικά. Οι μπανάνες συνήθως είναι της μάρκας Chiquita. Μας αρέσουν γιατί συνήθως είναι καλής ποιότητας. Εδώ βλέπουμε κουλουράκια που έχουν έτσι αλατάκια πάνω. Συνήθως τα βγάζουμε για τα παιδιά. Τους βάζουμε στο σχολείο. Ντοματούλες, γιατί κάθε μέρα φτιάχνουμε σαλατούλα και θέλουμε να έχουμε ντομάτες πάντα στο ψυγείο μας. Πάλι ψωμάκια φρέσκα. Εδώ ο Μάκης πήρε έτσι κάποια μπανεράκια, γιατί του αρέσει, είχε φτιάξει και μπιφτέκια τις προάλλες και του αρέσει να φτιάχνει μπέργκερ. Χαρτί κουζίνας παίρνουμε συνήθως απορροφητικό, δεν παίρνουμε το πολύ πιο αυτινό, ας πούμε, για να μην είναι και χάλη η ποιότητά του, αλλά και αυτό είναι αρκετά οικονομικό. Εδώ έχουμε μεμβράνη για να καλύπτουμε τις σαλάτες μας και οτιδήποτε θέλουμε να καλύψουμε για το ψυγείο. Και έχουμε και κομμάτια από χαρτί για να ψήνουμε, πολλά και διάφορα, γιατί συνήθως εμείς ψήνουμε και δεν τηγανίζουμε. Το προτιμάμε. Τώρα τα μπουλάκια προτιμάμε να είναι λίγο καλύτερης ποιότητας αυτά που παίρναμε παλιότερα, γιατί θέλουμε να προσέχουμε όσον αφορά αυτό το κομμάτι και ας δώσουμε λίγα παραπάνω χρήματα. Το ξύδι μας υπάρχει πάντα στο σπίτι μας για πάρα πολλές χρήσεις, ακόμα και για το καθάρισμα. Συνήθως η γαλοπούλα που παίρνουμε είναι αυτής της εταιρείας, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή και θα πω πάλι καλύτερης ποιότητας. Τώρα τυρί σε φέτες έχουμε πάντα μέσα στο ψυγείο μας και σε αρκετά μεγάλη ποσότητα, γιατί φτιάχνουμε πάρα πολλές φορές το στάκι. Ο Μάκης παίρνει σάντουιτς στη δουλειά του και εγώ το ίδιο. Το βράδυ μπορεί να κάτσουμε μαζί αν δεν δουλεύουμε και να φάμε ένα τοστάκι. Αγγούρι εννοείται και παίρνουμε και από τα μικρά αγγουράκια για τα παιδιά για κολατσιό στο σχολείο. Έχουμε τα μπανεράκια που είναι κατεψυγμένα σαν μπεργκεράκια αλλά με κοτόπουλο. Εύκολη λύση για γρήγορο φαγητό. Φέτα συνήθως παίρνουμε αυτή την εταιρεία. Γαλατάκια χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς αρκετά, γιατί τα παιδιά πίνουν οπωσδήποτε γάλα κάθε πρωί και βράδυ. Και έχουμε και τις κορώνα, τις μπύρες. Μας αρέσει να βάζουμε λεμονάκι και να απολαμβάνουμε ένα ωραίο βράδυ μεταξύ μας. Κοκακόλες εντάξει, καμιά φορά χρειάζεται. Και ο Μάκης πίνει κάποιες φορές. Εδώ έχουμε και ψωμί του τόστ, μπύρες κλασικά, και αυτής της εταιρείας και άλλης εταιρείας, δεν έχουμε θέμα με τις εταιρείες. Σαλάτα εννοείται, μαρουλάκι, το ψωμί τολικής άλεσης δεν λείπει από το σπίτι. Τα τυράκια, τα μπάμπιμπελ, τα αγαπάει η Αριάδνη, η κόρη μας, της αρέσει να τα παίρνει για κολατσιό στο σχολείο. Εδώ το Lenore έχει γύρω στα 2 ευρώ το κανονικό το μπουκαλάκι, το χρησιμοποιώ πάντα το μαλακτικό
στο πλυντηριό μου. Συνήθως με σεντόνια και με τέτοια πράγματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Και προχωράμε, πήραμε στα παιδιά οδοντόκρεμα και σε μας. Πατατούλες, λεμόνια που σίγουρα χρειάζονται και βλέπουμε και τα ακτίβια, τα γιαούρτια που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ και κάνουν πάρα πολύ καλό στο έντερο. Κρέμο σάπουνο για τα παιδιά αλλά και για εμάς. Φρυγανιές και τις άλλες φρυγανιές της Βάζα που είναι ολικής άλεσης. Και αυτό ήταν όλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική χορηγία του Μάκη σε όλη αυτή την προσπάθεια του σημερινού βίντεο. Και πάμε να συνεχίσουμε με το βιντεάκι. Και εδώ κάπου θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα σχόλια, για τα likes, για τα shares, για τα πάντα. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς, χωρίς την παρέα σας, πώς θα ήμουνα, πώς θα εκδηλωνόμουνα, πού θα εκδηλωνόμουνα, δεν ξέρω. Πάντως, σας ευχαριστώ, σας ευγνωμονώ και πάλι καλές γιορτές να έχουμε. Υγεία, υγεία, υγεία! Την ψυχούλα σας να μην ξεχνάτε, παιδιά! Τα φιλιά μου!